Πάμε κατευθείαν στις συνδέσεις μας για να δούμε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα με το σκοτεινό διαδίκτυο. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Παπαπροδρόμου. Γιατί και η Ιντερπολ και η Europol έχουν βγάλει συναγερμούς, έχουν βγάλει επιχειρήσεις που πράγματι δείχνουν ότι εκεί επιτίδει βγάζουν πλαστά. Έχουμε εικόνα για την έκταση. Έχουμε εικόνα. Γιατί έκταση μιλάμε? Καλημέρα, κυρία Ρέτ, κύριε Παυλόπουλε, και χρόνια πολλά καταρχήν. Καλημέρα. Να πούμε ότι από την αρχή που εκδηλώθηκε αυτή η υγειονομική κρίση πριν σχεδόν 2 χρόνια, οι οργανισμοί αυτοί και η Ιντερπολ και η Europol ξεκίνησαν μια, θα λέγα, καμπάνια ευαισθητοποίησης, προβλέποντας περίπου τις εξελίξεις τις οποίες θα είχαμε, γνωρίζοντας και τις ιδιαιτερότητες που έχει σε ό,τι αφορά τα θέματα του κυβερνοχώρου, έτσι, του διαδικτύου. Θεωρώ ότι σήμερα η συγκυρία που, για την οποία μιλάμε, για το θέμα το οποίο αναφερόμαστε, πλέον αρχίζει και ξεθοριάζει κατά την άποψή μου για 2 βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα ίδια τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες, οι λαγωγοί, για να παρέχουν τις οποιασδήποτε υπηρεσίες εντός εισαγωγικών, χρησιμοποιεί με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο η οργανωμένη κοινωνία και τα κράτη, και βλέπουμε την, θα έλεγα, το σύστημα έχει όλο, θα έλεγα, περιορίζονται τα κενά, δεν δίνονται ευκαιρίες. Ήδη υπάρχουν οι εφαρμογή που έχουμε ήδη από χθες και εδώ στη χώρα μας, μέσα από τη διαλειτουργικότητα δεδομένων κλπ. Μπορούμε να έχουμε, θα έλεγα, σε απόλυτο βαθμό την αξιοπιστία των πιστοποιητικών, και να βοηθάει αυτό ο έλεγχος ο οποίος γίνεται. Έτσι. Πάντως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουν πάρει πλαστά ψηφιακά πιστοποιητικά και αυτά έχουν περάσει από το σύστημα. Όμως πλέον έχει θωρακιστεί αυτό, μας λέτε? Εγώ θεωρώ ότι έχει θωρακιστεί το σύστημα, άσχετα το τι υπόσχονται αυτοί, αυτό με την πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ. Είναι κλασική περίπτωση απάτης που υπόσχονται ανάμεσα στα άλλα και τα πιστοποιητικά. Δεν είναι μόνο τα πιστοποιητικά, υπόσχονται και φάρμακα. Το πώς έχουν καταφέρει όλο το προηγούμενο διάστημα αυτοί οι επιτίδιοι, αυτά τα κυκλώματα, να τρυπάνε τα συστήματα ασφαλείας, να μπαίνουν στις επίσημες πλατφόρμες, να ανεβάζουν πιστοποιητικά, να εξασφαλίζουν QR code. Το έχουμε βρει, κύριε Παπαπροδρόμου? Κύριε Παυλόπουλε, το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Το πώς λειτουργούν, το τρόπος δράσης, το modus operandi που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι κυβερνοεγκληματίες, οι κακοποί, ουσιαστικά θα έλεγα ότι μπορεί να βασίζεται σε στοιχεία υπαρκτών QR code, αλλά με αλλαγή των στοιχείων. Δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι όταν θα ελεγχθεί το πιστοποιητικό το συγκεκριμένο, ουσιαστικά είναι άχρηστο. Σωστά το θίγεται αυτό, γιατί έχουμε δει στη Γαλλία, νομίζω είχε κάνει και ανακοίνωση η Europol, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο κύκλωμα που αυτό έκαναν. Το QR code εμένα, το δικό μου, που έχω κάνει τον εμβολιασμό, άλλαζαν τα στοιχεία και επειδή χτυπάς μόνο το QR code, παίρναγε ως έγκυρο. Αλλά όχι με το όνομα το δικό μου, της ταυτότητάς μου. Ακριβώς. Ακριβώς. Η διαλειτουργικότητα των δεδομένων, των στοιχείων ταυτότητας, θα έλεγα, ή των διαβατηρίων κλπ, των ταξιδιωτικών εγγράφων, σε σχέση με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, καταλαβαίνετε ότι ανεβάζει το βαθμό αξιοπιστίας. Άρα αυτό το θέμα για μένα τελειώνει. Και το δεύτερο σημαντικός λόγος είναι ότι πλέον περιορίζεται η δεξαμενή μέσα στην οποία αυτοί ψαρεύουν και στα θολά νερά, τέλος πάντων, των ανεμβολίαστων, θα έλεγα, ή ανητών, τέλος πάντων, του εμβολιασμού. Διότι αυτό πλέον το έχουμε καταλάβει στη συγκεκριμένη φάση που είμαστε σήμερα, ότι αυτό το πράγμα όλο και λίγο στεύει, γιατί ο περισσότερος κόσμος πλέον έχει εμβολιαστεί, άρα έχει το γνήσιο πιστοποιητικό. Φαίνεται πάντως ότι υπήρξαν μεγάλη τζίδι, υπήρξε μεγάλη ζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Διαφορετικά δεν θα υπήρχαν, ένα είναι αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν μιλάμε για τα ίδια κυκλώματα που δραστηριοποιούνται κάθε φορά σε άλλα επίπεδα, δηλαδή ταυτότητες, διαβατήρια, διάφορα καλούδια, να το πω έτσι. Θα έλεγα είναι η ίδια δεξαμενή, κύριε Παυλόπουλε. Μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα. Είναι έκφαση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι τεράστια τα συμφέροντα. Προηγουμένως αναφέρατε στο ρεπορτάζ για τρόπο συναλλαγής μέσω κρυπτοχρήματος, είτε είναι bitcoin είτε οποιοδήποτε άλλο, ότι είναι σε πολλές χώρες, ότι δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας.
Και γι' αυτό και το ενδιαφέρον έχει πέσει από τις επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Και γι' αυτό υπάρχει ένα, θα έλεγα, πολυμερές και, και διμερές κατά περίπτωση επίπεδο συνεργασιών, διεθνής συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών. Και πολλές φορές έχουμε αποτελέσματα γιατί κατεβαίνουν πλατφόρμες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί, αν θέλουμε να το δούμε ρεαλιστικά. Έτσι είναι. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι το διαδίκτυο είναι κάτι χαοτικό. Δεν είναι μόνο το σκοτεινό που αναφέρεται προηγουμένως. Δείτε και τις πλατφόρμες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε αναρτήσεις που κάνουν, σε ομάδες που υπάρχουν. Παρόλο που και οι πλατφόρμες αυτές πλέον, ειδικά σε αυτό το θέμα, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και οτιδήποτε είναι φροντίζουν να το κατεβάζουν όταν πέφτει στην αντίληψή τους. Και αλλά το θέμα είναι το ότι δεν μπορούν αυτοί οι επιτίδιοι, οι κακοποιοί, να εντοπιστούν και εύκολα, διότι παίρνουν μέτρα, κρύβουν την διεύθυνσή τους, αλλάζουν συνεχώς τρόπους επικοινωνίας. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Παρόλες τις τεχνικές δυσκολίες που κάθε φορά αναφέρατε προηγουμένως, για παράδειγμα τα θέματα κρυπτογράφησης επικοινωνίας, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες κλπ. Mm-hmm. Αυτά τα θέματα, να γνωρίζετε, απασχολούν σήμερα, είναι υψηλά στην ατζέντα των δικαστικών αρχών, στα πλαίσια και της Eurojust και όχι μόνο, και της Europol και της Interpol. Προφανώς η οργανωμένη κοινωνία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις και να ξεπερνάει και τα όποια εμπόδια προκύπτουν. Επίσης, να ενισχύσει και το θεσμικό πλαίσιο, όπου εκεί κρίνεται απαραίτητο. Και εδώ θέλει προσεκτικά βήματα. Νομίζω ότι όσο περιορίζουμε τα κενά του συστήματος, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει χώρος να δράσουν αυτά τα οργανωμένα κυκλώματα. Και το σημαντικότερο είναι η ενημέρωση του κόσμου.